Ακόμη πιο αυστηρή η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Γαλλία. Πλέον σε 15 περιφέρειες η απαγόρευση ξεκινά στις 6 το απόγευμα και όχι στις 8 το βράδυ. Προς το παρόν το Παρίσι δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα. Όμως οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Νομίζω πως είναι αυτό που ονομάζουμε απαραίτητο κακό. Στην Νίκαια έχουμε πολλές νέες μολύνσεις, οπότε η λήψη μέτρων ήταν μονόδρομος. Ελπίζω πως σύντομα θα έχουμε λιγότερα κρούσματα, λιγότερους ασθενείς. Δεν βλέπω ότι πραγματικά θα αλλάξει. Εκτιμώ πως οι νέοι περιορισμοί κάνουν πιο δύσκολη την ζωή όσων δουλεύουν. Οπότε θα ψωνίζουν το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε μεγάλο συνωστισμό. Στην Ιταλία οι αρχές ανακοίνωσαν πως τα χιονοδρομικά κέντρα δεν θα ανοίξουν στις 7 αλλά στις 18 Ιανουαρίου. Κατά μέσο όρο καθημερινά στη χώρα καταγράφονται 20.000 νέες μολύνσεις, ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 75.000. Στην Αθήνα ο Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε νέο αυστηρό lockdown μέχρι τις 11 Ιανουαρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που είχαν σταδιακά επιτραπεί πριν από τα Χριστούγεννα. Στη Μεγάλη Βρετανία οι αρχές ανακοίνωσαν ότι στους πολίτες μπορεί να χορηγείται ένας συνδυασμός δόσεων από διαφορετικά εμβόλια. Οι επαγγελματίες υγείας δίνουν αγώνα για τον εμβολιασμό των πολιτών σε μια προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται ο εμβολιασμός σε Ινδία, Κίνα και Ισραήλ.